Θα ξεκινήσω αναφερόμενη στις μεγαλειώδεις κινητοποίησεις διαδήλωσης που έγιναν σε όλη τη χώρα. Ναι. Στην Αθήνα, δεκάδες χιλιάδες λαού, πραγματικά σε μια από τις πιο μαζικές διαδηλώσεις του Πολυτεχνείου των τελευταίων ετών. Δείχνοντας ότι ο λαός μας εμπνέεται από τα συνθήματα του Πολυτεχνείου για ψωμί, παιδεία, ελευθερία στην επικαιρότητά τους. Ψωμί, το σύνθημα της εργατιάς για αυξήσεις στους μισθούς, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, εργασιακές σχέσεις. Παιδεία, το σύνθημα της νεολαίας για μορφωτικά δικαιώματα, ενάντια σε μέτρα που και τώρα εξυφαίνονται για το πανεπιστήμιο επιχείρηση, για την παιδεία να είναι εμπόρευμα, στη συζήτηση που γίνεται, ας πούμε, και για την ιδιωτικοποίηση των ανώτατων ιδρυμάτων, το σύνθημα του λαού για κοινωνική απελευθέρωση. Απέναντι, αν θέλετε, και σε μια ψευδεπίγραφη αστική δημοκρατία, που κανέναν δεν έκανε να δικαιωθεί από τους αγωνιστές του Πολυτεχνείου μετά τη μεταπολίτευση. Και φυσικά, ένα ζήτημα στο οποίο δεν αναφέρθηκε κανένας μέχρι τώρα, τα αντιμπεριαλιστικά συνθήματα και μηνύματα του Πολυτεχνείου, έξω είπα, έξω τον ΝΑΤΟ, να θυμίσω, ήταν τα συνθήματα που βρισκόντουσαν στις πύλες του Πολυτεχνείου εκείνες τις μέρες, ναι. Συνθήματα περισσότερο επίκαιρα από ποτέ, και μάλιστα οι σημερινές διαδηλώσεις με έντονο τρόπο και ξεκάθαρα εξέφρασαν και την αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό λαό που σφαγιάζεται διεκδικώντας εδώ και τώρα τη μοναδική λύση για την απελευθέρωση του λαού της Παλαιστίνης, για μια ελεύθερη πατρίδα απέναντι στα σχέδια του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ που στηρίζονται από την ελληνική κυβέρνηση και έχουν την ανοχή όλων των υπεριαλιστικών οργανισμών στους οποίους συμμετέχει η χώρα μας. Το έξω οι βάσεις, έξω το ΝΑΤΟ, επιμένω σε αυτό, είναι ένα σύνθημα που τα τελευταία χρόνια, κάθε χρόνο, γίνεται όλο ένα και πιο επίκαιρο. Γιατί η χώρα μας έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο πολεμικό ορμητήριο. Και ο λαός μας σήμερα, για άλλη μια φορά, βροντοφώναξε πως δεν συμφωνεί με αυτή την πολιτική. Βροντοφώναξε ότι θα αγωνιστεί για να σταματήσει η εμπλοκή της χώρας από τον πόλεμο, ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την ειρήνη, για την κοινωνική απελευθέρωση όλων των λαών. Κυρία Γεράκη, θα ήθελα την άποψή σας και για τις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, αν σας ικανοποιεί ότι σε μια συγκυρία που ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι στα καλύτερά του, είναι εκεί που είναι τα ποσοστά του κόμματός σας. Θα ήθελα την άποψή σας και για τις κατηγορίες που δέχεστε όμως ότι επεκτείνοντας το πεδίο της έρευνας, εκκινώντας το μάλλον από το 97, είναι περίπου σαν να πετάτε την μπάλα στην εξέδρα, λένε κάποιοι, σαν να βάζετε πολλούς στο κάδρο στη λογική ότι όπου φταίνει πολύ δεν φταίει κανένας κλπ. Καταρχάς θα ξεκινήσω λέγοντας ότι κατά τη γνώμη μας αυτό που είναι κύριο, ο καθοριστικός παράγοντας πάντοτε και το επόμενο διάστημα θα είναι η παρέμβαση των εργαζομένων, των λαϊκών στρωμάτων με τους αγώνες τους, διεκδικώντας τα δίκαια αιτήματά τους. Αγώνες που εκφράζονται ήδη για τη μεγαλειώδης κινητοποίηση έκφραση αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό απέναντι σε μια μονομπλοκ προπαγάνδα στήριξης του κράτους του Ισραήλ είναι ένα σημαντικό δεδομένο. Κατά τη γνώμη μας και οι σημερινές μαζικές μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις που εκφράζουν τα επίκαιρα συνθήματα του Πολυτεχνείου, έχουν επίσης αυτό το χαρακτήρα. Το επόμενο διάστημα ετοιμάζονται μεγάλοι αγώνες των αυταπασχολούμενων επαγγελματιών που πλήττονται από το νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Και το κόμμα μας θα κάνει αυτό για το οποίο είχε μιλήσει και προεκλογικά και μιλάει πάντοτε σταθερά. Θα δώσει τον καλύτερό του αυτό και όλες τις δυνάμεις για να ανέβουν οι εργατικοί λαϊκοί αγώνες. Γιατί ήδη από το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών και μετά τα αποτελέσματα των τοπικών εκλογών, εμείς μιλήσαμε για ένα ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής, που κατά τη γνώμη μας εκφράζει μια σημαντική δυναμική, πρέπει να ενισχυθεί ακριβώς γιατί βάζει στον πυρήνα της συζήτησης ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία αυτού του συστήματος, τους στόχους, τις ανάγκες του, που αυτή η λειτουργία προσδιορίζεται από την υπηρέτηση των κερδών του κεφαλαίου και όχι των αναγκών των λαϊκών στρωμάτων. Αυτό ήταν και ο πυρήνας των συνθημάτων που ακούσαμε στις μεγαλειώδεις κινητοποίησεις μετά το έγκλημα στα Τέμπη. Γιατί ο λαός μας τότε βγήκε και φώναζε «αυτό το έγκλημα έχει ιστορία». Βγήκε και φώναζε όχι για τα κέρδη τους, αλλά για τις ζωές μας. Αυτό ακριβώς εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να αναδειχθεί και από τη συζήτηση στη Βουλή, δηλαδή ποια είναι η πραγματική αιτία για αυτό που μας έφερε στα Τέμπη, μια πολιτική ιδιωτικοποίησης του σιδηρόδρομου,
που, πώς να το πω, κατέτοιμησε το σιδηροδρομικό έργο, όλα αυτά για τα οποία μιλάγαμε μέχρι τότε, που στο όνομα των κερδών δεν παίρνει στοιχειώδη μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων στις μεταφορές, στις συγκοινωνίες, στους τόπους δουλειάς με τα δεκάδες εργατικά ατυχήματα. Απλώς επειδή υπήρξε συγκεκριμένος υπουργός που επαναδιαπραγματεύτηκε τη σύμβαση για την τηλεδιοίκηση, συγκεκριμένος υπουργός που δεν έβλεπε ποτέ τους συνδικαλιστές που του περιέγραφαν τι θα γίνει και ότι τα τρένα πάνε στα τυφλά. Συγκεκριμένες υπογραφές είναι μάλιστα, κάτω από παράτυπες μετατάξεις. Δεν ξέρω εάν το να λέμε για τη λογική της ιδιωτικοποίησης γενικά, αν ρίχνει φως στις ευθύνες. Αυτή είναι η βασική το ένσταση πρώτο, σε βάρος σας, εμείς, του κομματός σας. Ναι. Να ξεκινήσουμε με το γιατί Εξεταστική Επιτροπή και όχι προανακριτική. Το δηλώσαμε από την αρχή και αν θέλετε είναι και ένα επιχείρημα που, πώς να το πω, και με βάση την κοινή λογική μπορεί ο καθένας να το αντιληφθεί. Η Εξεταστική Επιτροπή απαιτεί 120 ψήφους, δηλαδή μια πίεση στην αντιπολίτευση. Άρα με έναν τρόπο εγγυάται μια πρόταση από την πλευρά της αντιπολίτευσης ότι θα έρθει στη Βουλή και θα συζητηθεί. Γιατί εμείς αυτό θέλουμε. Και όχι να πάρεις το ρίσκο να κάνεις μια πρόταση για προανακριτική που απαιτεί 150 ψήφους, δηλαδή το κυβερνών κόμμα να ψηφίσει, και αν απορριφθεί, δεν έχεις τη δυνατότητα μετά να ξαναφέρεις το ίδιο ζήτημα. Δηλαδή, ενταφιάζεις οριστικά το να συζητηθεί στη Βουλή αυτό το ζήτημα. Φυσικά, η εξεταστική δεν έρχεται σε αντιπαράθεση με την προανακριτική. Αντίθετα, η εξέταση του ζητήματος, η ανάδειξη όλων των στοιχείων θα προσδιορίσουν και τις αντίστοιχες ποινικές ευθύνες. Εμείς όμως, γιατί έχει και την ουσιαστική πολιτική του διάσταση, δεν θα παραιτηθούμε από την ανάγκη να αναδειχθεί ο βασικός ένοχος και σε πολιτικό επίπεδο, που είναι αυτή η πολιτική για την οποία μίλησα προηγούμενα, στοιχείο της οποίας είναι και αυτή η σύμβαση. Στοιχείο της οποίας είναι και οι πλημέλειες και η αβελτηρία και σοβαρές ευθύνες τις οποίες είχαν αναδείξει τα σωματεία των εργαζομένων. Που, εντάξει, θα το πούμε, γιατί δεν είναι και έχει γίνει γνωστό κτλ. Ήταν οι παρατάξεις που στήριζε το ΚΚΕ μέσα στο σωματείο των εργαζομένων και έλεγαν λίγες μέρες πριν το έγκλημα: πάρτε μέτρα, γιατί θα κινδυνεύσουν να χαθούν ζωές. Και κανένα μέτρο δεν, όπως το λένε, δεν περνιόταν εκείνη την περίοδο. Φυσικά και υπάρχουν τέτοιες ευθύνες. Πάντως, ο κύριος Βορύδης είπε ότι δεν υπάρχουν ποινικές ευθύνες. Δηλαδή, δεν το είπα εγώ. Το είπε προς στη Βουλή, ενώ δεν έχει γίνει ούτε εξεταστική ούτε προανακριτική. Υπάρχει, ξαναλέω, η έκθεση του Ευρωπαίου Εισαγγελέα. Όλο αυτό, δηλαδή, καταλαβαίνω και σεβόμαστε τη λογική του ΚΚΕ. Είναι η δική τους πολιτική λογική. Αλλά θέλω να πω ότι καλώς κακώς όμως κρύβεται η κυβέρνηση πίσω από αυτή τη λογική. Ακούσαμε και πριν ότι θέλουμε και είμαστε ανοιχτοί στο να τα εξηγήσουμε. Κυρία Μπέη, πάντως επειδή, ξέρετε, ακούστηκε, δεν λέω από τη μεριά του Πασόκ, αλλά επειδή ακούστηκε. Να πάρουμε και μισή φράση από τον κύριο Λαράζη για την εξεταστική. Αν δεν ήταν πάνω στο έγκλημα του Ντεμπόν αυτή η φράση, θα προκαλούσε τουλάχιστον φημιδία. Είναι και λίγο μπαγιάτικο, να σας το πω έτσι. Μισή φράση από τον κύριο Καραγκούνη, γιατί είμαστε ήδη εκτός χρόνου. Δεν είναι αυτό το επίδικο εδώ πέρα, κύριε, γιατί καταλαβαίνω την άμυνα. Αλλά δεν έχουμε καμία άμυνα. Εμείς καταθέσαμε μία πρόταση και το επόμενο διάστημα θα αναδειχθούν. Καθόλου αμυντικό δεν είναι. Λοιπόν, βάλτε μόνο σας παρακαλώ, βοηθήστε με και οι δύο.